Σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Αυτές οι μέρες, αυτές τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες, πραγματικά με πια ένα σκόμπο στο στομάχι. Είδα και εγώ, όπως και εσείς φαντάζομαι, μέσα από το YouTube και μέσα από διάφορους άλλους δημιουργούς, πάλι την αναπαράσταση και πάλι σκηνές, εικόνες, από αυτό που συνέβη πέρυσι στην χώρα μας, στην Ελλάδα μας, ήταν 28 Φεβρουαρίου, όταν το ένα τρένο μπήκε στη γραμμή του άλλου, το επιβατικό δηλαδή ανεβαίνοντας από Λάρισα για την Θεσσαλονίκη, μπήκε στην γραμμή καθόδου και συγκρούστηκε κάπου εκεί στα τέμπη, στον Ευαγγελισμό στα τέμπη, συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξοστοιχία. Αλλά ξέρετε ποιο είναι, ξέρετε ποιο είναι το σημείο, το σημείο που ναι, χαθήκανε κάποιοι άνθρωποι, αλλά εγώ θέλω να μείνω κάπου αλλού, ούτε να τα γεγονότα, ούτε και να ασχοληθώ καθ' αυτό με το ατύχημα. Εγώ θέλω να πω ότι ντρέπομαι, ντρέπομαι που βλέπω ανθρώπους να βγαίνουν στην τηλεόραση, να βγαίνουν στη βουλή και να μιλούν για αυτό το ατύχημα. Είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι οτιδήποτε άλλο ιδικός, ο Θεός να τους κάνει ιδικούς και επιστήμονες, μια και μας έχουν πει ότι θα πρέπει να ακούμε τους ειδικούς και τους επιστήμονες, λέγοντας αυτά που λέγανε, όπως στην Εξαστική Επιτροπή, ο κύριος Καραμαλής με ύφο ένα εκατομμύριο καρδιναλίων, όχι χιλίων καρδιναλίων, αλλά ένα εκατομμύριο καρδιναλίων, ότι ή, πώς το, πώς το έλεγε, δείτε τα βίντεο, υπάρχουν στο YouTube, που έλεγε ότι το εξωδικό, παύσεις μεγάλες, λες και απευθυνόταν σε ζαβά, σε τσιου τσιου ανθρώπους και έκανε παύσει τεράστιες, έλεγε όχι ότι δεν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος, αλλά έχει ζητήματα ασφάλειας. Και δεν βρέθηκε εκείνη την ώρα ένας, ένας, να του περάσει χειροπέδειας και να τον βάλει μέσα. Δεν είναι τρόπος έκφρασης αυτός. Έχουμε χάσει και άλλη φορά το λέω την ηθική μας, έχουμε χάσει τις αξίες μας, έχουμε χάσει το να είμαστε άνθρωποι εξηγημένοι. Να ξέρουμε τι μας γίνεται μέσα στο μυαλό. Να είμαστε υπεύθυνοι. Και ο λόγος μας να έχει αξία. Πραγματικά αξία. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις. Αλλά πριν από 10 χρόνια στη Γερμανία, περίπου 10-15 χρόνια στη Γερμανία, το 2013 νομίζω ήτανε μια δεκαετία, ο προηγούμενος πρόεδρος τη γερμανική δημοκρατία εδώ πέρα, τη ομοσπονδιακή δημοκρατία. Γιατί λέει ακόμα ομοσπονδιακή δημοκρατία δεν το έχω καταλάβει. Μα το μυαλό σα να σκεφτεί. Τι συνέβη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, άλλο συστηματάκι και εδώ, αλλά τέλος πάντων, ο πρόεδρος τότε λοιπόν των Γερμανών ε, τον είχαν κατηγορήσει για ένα μεγάλο σκάνδαλο όταν πριν μια δεκαετία ανέβαινε τα σκαλοπάτια της πολιτικής ιεραρχίας και ήταν κυβερνήτης, ήταν πρωθυπουργό, ήταν τέλος πάντων διοικητής του κρατηδίου του Νίντερζάχσεν, της κάτω Σαξονίας λοιπόν, είχε πάρει ως δώρο μία πόρσε. Ο προηγούμενος πρόεδρος τότε λεγόταν Γουλφ. Λοιπόν, δεν θυμάμαι το μικρό το όνομα. Ο κύριος αυτός βρήκανε μετά από 10 χρόνια 15 χρόνια και τον κατηγορήσανε και τι έκανε, παρετήθηκε από το αξιωμά του για ένα δώρο που πήρε πριν από 10-15 χρόνια. Δηλαδή σαν να λέμε τώρα ότι ο τωρινός Πρωθυπουργό ή ο τωρινός ε, πρόεδρος της δημοκρατίας πριν από 10-15 χρόνια, όταν ήταν δήμαρχος, πριν ανέβει δηλαδή την εραρχία ή περιφερειάρχης, πήρε ένα δώρο από μια εταιρεία, ένα αυτοκίνητο. Εσύ πιστεύω ότι θα έκανε παρέτηση ο τωρινός πρωθυπουργός. Αν αποδεικνύονταν ότι είχε πάρει κάποιο τέτοιο δώρο. Θα σου πει το πληρώσαμε. Δεν ήταν δώρο. Έχει συμβεί αυτό στην Ελλάδα. Λοιπόν, από κάποια τηλεφωνικά κέντρα, κάποιους υπολογιστές. Εδώ όμως παρατήθηκε και νομίζω ότι και κάπου αλλού στην Ευρώπη πάλι θα παρετηθεί, θα είχε παρετηθεί κάποιος. Στην Ελλάδα όμως θα φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Θα χυθεί άπλε το φως. Εγώ το μόνο χύσιμο που βλέπω είναι κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων δεν είναι πίτσα εκπομπής να το πω, αλλά πολύ χύσιμο, δηλαδή πολύ χύσιμο, έχει, έχει χυθεί το φως όλο ρε παιδί μου, πώς το λένε. Και τα βλέπουμε πλέον όλα ξεκάθαρα. Βλέπουμε τις, ε, τις ε, μαλαγανιές, το απαταίων ηλίκη, συγγνώμη που το λέω έτσι. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι έχουν μία τάση προς την παρευ... πα... παραβατικότητα, ε, είναι χάζει να καθίσουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Ε, θα... Όταν λέω τα κοινά, εννοώ με, τη... με τα καθημερινά. Δηλαδή, να... από εδώ, από εκεί, τα χαμηλά. Καταλάβατε. Σου λέω να πω στην πολιτική. Αν δεν το κάνω εγώ, θα το κάνει ο άλλος. Αν εγώ δεν, ε, δεν έρθω κοντά σε επαφή, θα το κάνει κάποιο άλλο και θα οικονομήσει εκείνο, για να μην οικονομήσω κι εγώ. Και δυστυχώ είναι πικρή διαπίστωση που κάνω ότι στη χώρα μα μετά από όλε αυτέ τι μεταναστεύσει και τα κύματα Ελλήνων που φύγανε τα τελευταία 20 χρόνια, γιατί μετά το 2004 ξεκίνησε λίγο-λίγο ε, να φεύγουν οι άνθρωποι από τη χώρα μα. Το κύμα το μεγάλο που ήταν το 10 και ακόμα και τώρα λοιπόν άνθρωποι μεταναστεύουν από την χώρα μα. Και μένει πίσω μονάχα ο βολεμένο, συγγνώμη που το λέω έτσι, συγγνώμη για του συμπατριώτε μου που το θεωρώ έτσι, αλλά δυστυχώ τα αποτελέσματα αυτό δείχνουν. Και να σα πω και κάτι άλλο. Θα έχουμε κι άλλο ατύχημα. Περιμένετε να δείτε σε λίγο. Δεν ξέρω με τι, με αεροπλάνο, με αυτοκίνητο, με τρένο, με πλοίο, με βαπόρι, με υποβρύχιο. Καθίστε να δείτε ακόμα. Πλημμύρε, καιρικά φαινόμενα. Για όλα βέβαια δεν φταίει ποτέ ο Έλληνα πολιτικό, ο Έλληνα δήμαρχο, ο Έλληνα υπουργό. Όχι, δεν φταίει κανένα. Είναι η κακιά η ώρα. Και θα πρέπει όπω είπανε στην κυρία πρόεδρο τη Επιτροπή ε, των Ανθρώπων που χάσαν τα παιδιά του, ε, ότι ο πόνο είναι βουβος, να πάτε και σε καμιά εκκλησία. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να ακούγονται αυτέ οι εκφράσει. Άρα λοιπόν πιο συστημικό πεθαίνει, δηλαδή είναι όχι σημαδεμένη τράπουλα, είμαστε καμένοι από χέρι, ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει. Και μετά μου λέτε να γυρίσουμε, λέω και εγώ να γυρίσουμε, να κάνουμε κάτι να γυρίσουμε, πώς να κάνουμε κάτι να γυρίσουμε, που ακόμα και εδώ στην ξενιτιά έχουμε τα μαύρα μας τα χάλια. Δεν, το, δεν, μαζευόμαστε από πουθενά ως λαός, ως έθνος, ως άνθρωποι. Δεν μαζευόμαστε, δεν συγκεντρωνόμαστε. Δεν έχουμε σεβασμό, δεν έχουμε εκτίμηση. Και όλα αυτά φίλες και φίλοι ξεκινάνε από μέσα μας. Εμείς είμαστε η πηγή του προβλήματος. Εμείς είμαστε, να το πω έτσι, αμαρτωλοί. Εμείς έχουμε χάσει το βηματισμό και το δρόμο μας και νομίζουμε ότι ό,τι είναι για την τσέπη και για την κοιλιά είναι εντάξει. Δεν μπορεί να κάνεις μαλαγανιές και να κάνεις διάφορα κόλπα για να οικονομήσεις φράγκα με τη δικαιολογία ότι ε, κοίτα μωρέ, εντάξει, έχω, τα, έχω και δύο παιδιά σπίτι, έχω τέσσερα παιδιά ή τρία παιδιά, ε, για τα παιδιά μου το κάνω. Δεν είναι η δικαιολογία αυτή για να κάνεις περίεργες συναλλαγές, να το πω έτσι, με ωραιότερο τρόπο. Ευχαριστώ που παρακολουθείτε την εκπομπή μου. Θα πούμε πολλά ακόμα. Είμαι ο Σωτήρη Ομουζήτη. Άμα είσαι καινούριο και σου αρέσουν οι εκπομπέ, κάνει ένα like, κάνει μια συνδρομούλα, μια εγγραφή μάλλον στο κανάλι μου. Δεν έχω ακόμα συνδρομέ. Κάνεις και ένα σχόλιο από κάτω για να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, να έρθουμε πιο κοντά. Εγώ είμαι παιδί της μετανάστευσης. Το 2011 ήρθα στη Γερμανία κατά από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά κατάφερα και ορθοπόδησα. Υπάρχουν εκπομπές που μπορείς να παρακολουθήσεις στη playlist, όπως επίσης μέσα. Κάθε φορά που μιλάω στο κανάλι μου και σχολιάζω ή αναφέρομαι σε ένα θέμα, πάντα έχω σημαντικές πληροφορίες για τη μετανάστευση. Γιατί θέλω να βοηθήσω, να φάνω χρήσιμο και ωφέλιμο. Και μια και είμαι παρατηρητή, δεν ζω στην Ελλάδα, μπορώ να δω λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Γι' αυτό κάθομαι εδώ να τα αναλύσω, να σα τα παρουσιάσω και να βρούμε μαζί μια ανάκρη. Ακούμε εγώ πράδειο ελληνάδικο κάθε. Ε, μέρα με την καλύτερη ελληνική μουσική. Κυριακή πρωί έχει αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Θα ακούσετε και εμένα εκεί πέρα μαζί με την ομάδα του Ράδιο Ελληνάδικο. Α συνεργαστούμε. Εγώ είμαι ο πρώτο που το λέω. Α συνεργαστούμε και α έρθουμε πιο κοντά εμεί εδώ τη ξενιτιά για να μπορέσουμε να εμφανιστούμε και να παρουσιαστούμε στο γερμανικό κοινό. Να το πω έτσι. Δεν υπάρχουν Έλληνε. Είμαστε πολλοί και δεν φαινόμαστε. Είμαστε αόρατοι, άγνωστοι. Άχρηστοι, ανίκανοι. Μα κοροδεύουν και μα λιδωρούν. Ποιοι οι Γερμανοί και κάποιοι άλλοι λαοί που ζουν εδώ πέρα και αυτοί, που μας λένε διάφορα. Καθόμαστε και εμείς και κατηγορούμε και εμείς τη χώρα μας. Εγώ μπορεί από εδώ να μιλάω και να λέω τα κακό σκήμενα, αλλά τα λέω στους Έλληνες. Δεν θα κατήσω ποτέ να λιδωρήσω ή να μιλήσω άσχημα σε Γερμανούς, σε Τούρκους, σε Σύριους, σε Γάλλους, Πορτογάλους, Ιταλούς και Άγγλους που ζουν εδώ στη Γερμανία. Θα επερασπιστώ τη χώρα μου και θα μιλήσω ξεκάθαρα και θα πω και για τις δικές τους αμαρτίες. Γιατί και αυτοί μην νομίζετε εδώ πέρα ότι είναι πιο έξυπνοι ή πιο καλύτεροι. Έχουν γίνει και αυτοί και τώρα με τον μπαφό. Τώρα με τον μπαφό θα γίνει τη κακομήρας. Το τσιγαριλίκι πάει σύννεφο. Όποτε πηγαίνω κολονία και κινούμε με το τρένο για να κάνω κάποιε δουλειέ. στο στράσεμπαν, το, το τραμπ, πείτε το πώ θέλετε. Όταν κινούμε, η, η, η μπίχλα και η δυσοσμία από την πικρίλα που αφήνει αυτό το χορταρικό που κάνετε. Και μου την είπατε κιόλα στην προηγούμενη εκπομπή. Ένιωσα πιο άσχημα από εκπομπέ που έκανα για τη μετανάστευση. Και έλεγα ότι αν δεν είσαι ικανό και δυνατός μην έρθει στη Γερμανία. Και μου την λέγατε για τα ελληνικά εστιατόρια. Θα φτάσουμε και εκεί πέρα. Τώρα μου την είπατε για το τσιγαριλίκι. Δεν ξέρεις. Δεν γνωρίζεις το θέμα. Μην ασχολείσαι. Έτσι μου λέγατε. Έτσι μου λέγατε. Εσείς μου το λέγατε. Σωτήρι μην το κάνεις αυτό. Αν δεν γνωρίζω και αν δεν ξέρω τι καλή μου, καλέ μου φίλε, πες μου τι είναι αυτό. Εσύ βολεύεσαι, σου αρέσει αυτό, καλά κάνει, δεν μιλάω για σένα, εγώ γενικά μιλάω, μην το ξεκινάς και το απλό τσιγάρο μην το ξεκινάς και δεν μιλάμε για το χορταρικό. Μην το κάνεις, δεν σε βοηθάει, σου καίει τα κύτταρα του εγκεφάλου σου και δεν μπορείς σε μια δύσκολη στιγμή να πάρεις μια απόφαση. Και αυτό που θα κάνεις είναι, έλα μωρέ, άστα, εντάξει, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Όχι ρε παιδιά, να συνέλθουμε λιγάκι. Και α μου την πείτε πάλι, σα τη λέω και εγώ τώρα. Ότι είναι ντροπή αυτό που κάνει. Είναι, 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 ντροπή. Ε, δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, το σώμα σου, δεν σέβεσαι τα πνευμόνια σου, το πνεύμα σου και την προσωπικότητά σου. Και μετά λε, φταίει ο Θεό. Που δεν βλέπει τι αδικίε που γίνονται. Εσύ που τις βλέπεις, τι βλέπει, τι κάνει. Εσύ που τις βλέπεις και μπορείς να επέμβεις, τι βλέπει και μπορεί να επέμβει, τι κάνει. Ποιο ψήφισε πάλι τον Καραμαλή, τον, τον Κώστα του Αχηλαίο, έτσι να μην μπερδευόμαστε κιόλα. Το λέει και αυτό νομίζω. Ποιο τον ψήφισε σε ΣΕΡΕΣ ΠΑΜ πρώτο. Ποιο μηχανικό κομματικό δούλευε 6 μήνε μέχρι τι εκλογέ του 2023. Του 23. Για πετε μου, εγώ. Στι ΣΕΡΕ ήτανε. Ποιο τον έκλεξε πάλι πρώτο σε ψήφου κιόλα. Για πετε μου, αδικίε δεν βλέπετε. Πάντα και ψηφίζετε όμω. Αντί να το στείλουμε, έχουμε εκλογέ τώρα σε λίγου μήνε. Ευρωεκλογέ. Πάλι αυτού θα ψηφίσετε. Πολύ πολύ να πει: Κάνω την αντίδρασή μου και ψηφίζω ένα μικρότερο κόμμα. Ε, και αντί να πάρει 40 μισοτάκια, θα πάρει 35. Έχετε για βρυσούλε δηλαδή. Και αντί να πάρει το δεύτερο κόμμα ε, 25, θα πάρει 20. 18. Και τι έγινε. Αλλά εδώ είμαστε. Πάλι του βγάλετε πρώτου. Πρώτου και δεύτερου. Και θα αρχίσουμε να μιλάμε μετά. Η, το κακό στραβό που συμβαίνει είναι μέσα μα, φίλε και φίλοι. Αν εμεί δεν λύσουμε τα δικά μα τα προβλήματα, θα έχουμε τον κάθε καραμαλί, Παπα-Ανδρέου, Τώρα έμαθα ότι ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, που έχει και το όνομα του παππού του κιόλα, τον, έχουνε, τον έχει κάπου ο Δήμος Αθηναίων. Να το φιντάνει. Πετιέτε, να το πετιέτε, σε 10 χρόνια θα είναι πρωθυπουργό. Εκτός κι αν πρέπει να περιμένει τη σειρά του, δηλαδή να κάνουμε τη Μπακογιάννη τον γιο πρωθυπουργό ε, μετά να κάνουμε και τον, και τον εγγονό του Ανδρέα Παπανδρέου, και τα παιδιά μου να μεγαλώσουνε, που είναι τώρα 11 και 13, και σε 10-15 χρόνια, πια 25 χρονών, 30, θα έχουν ε, για πρωθυπουργό έναν Παπανδρέου ή έναν Μπακογιάννη ή ένα Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, λέμε εδώ τα κακό σκήμενα, και όμω πάλι κάνουμε τα ίδια. Δεν αλλάζουμε. Ε, ποιο Για πείτε μου, οι πολιτικοί καλά κάνουν, τη δουλειά του κάνουν. Χώρι για του δημοσιογράφου. Δηλαδή, εγώ ντρέπομαι. Ντρέπομαι να βλέπω τώρα δημοσιογράφου μετά από ένα χρόνο και να λένε τελικά τι ήταν στην αμαξοστοιχεία την εμπορική, τι υπήρχε μέσα. Α, τι υπήρχε μέσα. Ε, Εσεί δεν μα λέγατε, και να μην πω τα όνοματά του. Ντρέπομαι, ντρέπομαι. Ε, Εσεί δεν μα λέγατε ότι μέσα έχει μπύρε, ακτινίδια, φρούτα και λαμαρίνε. Και τώρα ξαφνικά ρωτιέστε τι είχε μέσα η εμπορική μετά από ένα χρόνο. Γιατί μάλλον αρχίζει να φαίνεται το, το κάτι έγινε εκεί πέρα ύποπτο και βγαίνει και σαν αθώε περιστέρε. Όλε οι πρωινέ, οι μεσημεριανέ και οι βραδινέ εκπομπέ. Και εδώ θέλω να πω κάτι ότι αν και εγώ δεν σχολιάζω άλλους δημιουργούς εδώ πέρα στο YouTuber, είχα όμως πει κάτι για κάποιον, για τον Κοψιάλη και αυτό που είχε κάνει τότε με το να πιάσουν κάποιον έτοιμο παιδόφιλο, να την πέσει στην πιτσίρικα. Λοιπόν, έτσι και τώρα θέλω να πω και εγώ ότι για την εκπομπή του Κώστα του, του ε, Χρήστο Κασταμονίτη, ο οποίο ναι, ήταν ο πρώτο που το είπε για το ξυλόλιο. Παρακολουθούσα τότε τις εκπομπές του και πάλι τον παρακολουθώ και πάντα τον παρακολουθούσα τον Χρήστο Κασαμονίτη α, στην όλη του πορεία μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι έχει κάποια στοιχεία πολύ σημαντικά, έχει κάποιες πληροφορίες πολύ σημαντικές. Τώρα ο τρόπος του μπορεί να είναι λίγο απότομος και ο δικός μου τρόπος μπορεί να είναι λίγο απότομος, έτσι. Ο καθένα έχει τον δικό του τρόπο, αλλά εγώ δεν μένω εκεί, μένω στην πληροφορία, μένω στην πηγή που θέλει κάτι να πει. Ήταν ο πρώτος που το είπε, όταν όλα τα κανάλια και όλοι οι πολιτικοί σφαιρίζαν διαφορετικά. Για να λέμε τα πράγματα και να τα βάζουμε σωστή σειρά. Θα πρέπει επιτέλους εδώ στο YouTube να κάποια πράγματα να τα λέμε. Να λέμε τι αλήθειε. Μπορώ να μην συμφωνώ με κάποιου YouTuber, αλλά θα πω όμω και θα στηρίξω την προσπάθεια που κάνουν, γιατί κάτι έχουν να πούνε. Και εγώ από εδώ, ο τρελός, ο χαζό, ο ξύπνιο, ο έτσι, ο αλλιώ, πείτε με όπω θέλετε, κάτι θέλω να πω. Στο τέλος τέλο τη υπόθεση. Και έρχονται τώρα να μα πούνε ότι είναι, τι είναι με την αμαξοστοιχεία την εμπορική. Χαίρομαι πολύ, μετά από ένα χρόνο. Ούτε δικαστήρια, μια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή δεν λέει τίποτε. Πηγαίνουν οι μάρτυρε και μιλούν σε βουλευτέ. Έχετε για βρεσούλε. Και θα ψηφίσουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία στο τέλο. Και δεν θα παραπέμψουν κανέναν από αυτού που είναι εκεί πέρα. Θα την πληρώσει μάλλον το βίσμα την πληρώσει ο σταθμάρχη που ήταν εκείνο το βράδυ υπηρεσία. Υποπτεύομαι, δεν ξέρω. Είναι δυνατόν όμω. Κλείστο το τρένο. Κλείστο. Έβγαινε ο υπουργό και έλεγε. Δέκα μέρε πριν υπάρχουν τα βίντεο. Ψάξτε στο YouTube να τα βρείτε. Έλεγε. Ε, ε, ο ίδιο ο Καραμαλή. Ο του Αχηλέω. Ο Κώστα ο Καραμαλή. Έλεγε. πυργός ε, υπουργό μεταφορών. Είναι δυνατόν λέει να λέτε ότι δεν είναι ασφαλής. Αυτό το έλεγε. Εγώ τα έλεγα. Εγώ, μου πω κάτι εδώ, θα γράφετε από κάτω σχόλια όλοι σα. Θα, με... θα κάνετε δολοφονία χαρακτήρα, να το πω έτσι. Θα μου την πείτε χοντρά. Και θα πιάνω το κεφάλι μου και θέλω τι, γράφουν, τι, τι, μου γράφουν οι άνθρωποι. Και εκείνο που είπε αυτά που είπε στη Βουλή, τον ξαναψηφίσατε. Βγαίνει μετά από λίγε μέρε ο Άδωνη ο Γεωργιάδη και τι έλεγε, έλεγε, Αν έλεγε ο Καραμαλή την αε, αλήθεια, δεν θα πήγαινε κανένα, λέει, με το τρένο. Άρα για να κόψουν εισιτήρια. Και μπήκαν τα παιδιά μα. Τα δικά μου δεν μπήκαν, μπήκαν τα δικά σου όμω. Μπήκαν του αλλουνού, του παραδίπλα, φοιτητέ. Είχε τελειώσει το τρίμερο, ήταν τρίμερο, ήταν καθαρά Δευτέρα. Και γυρνάγανε πίσω στι σχολέ του, στα σπίτια του. Νέα παιδιά. Δίδυμα χάθηκαν. Μία, μία κοπέλα δεν την βρήκαν καν, αγνοούμενη. Μάλλον εξαϊλώθηκε. Τι να πω, δεν ξέρω ρε παιδιά. Για αυτό του γονεί. Και καθόμαστε και ακούμε, ακούμε αυτού του ανίδιου εκεί πέρα. Να μα μιλάνε και να μα λένε διάφορα και να βγάζουν και του κόσμου τα λεφτά. Και εγώ να κάνω τον αγώνα μου και εσύ τον αγώνα σου. Να, να εργαστούμε, να κάνουμε σωστά project, σωστές δουλειές στο ίντερνετ. Φτιάχνω στο σελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, ίντερνετ marketing, όποιος θέλει από εσάς παιδιά. Εδώ να συνεργαστούμε για να, για να, βγάλω χρήματα, να ζήσω την οικογένειά μου γιατί έτσι είναι το σύστημα τώρα. Έχεις πληρώνεις, δεν έχεις, δεν πληρώνεις, την πάτησες. Και δεν μπορείς και σαν βουνά να ζήσεις, έτσι, δεν μπορείς, θα στην πέσουνε. Για φαντάσου να πάω να κάνω και εγώ κανένα τσαντήρι κάπου, σε κάποιο βουνό, όταν την ίδια στιγμή διάφορε άλλε. Να το πω φιλές, να το πω ράτσε, να το πω DNA, πώ να το πω, δεν ξέρω. Ζούνε. Ζούνε ει βάρο των Ελλήνων πολιτών που είναι στην Ελλάδα. Καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Του πήραξε εκείνο ο. Πώ τον λένε τον άνθρωπο αυτόν. Το λένε και παλαιοχριστιανό, γιατί είναι λέει δεν ξέρω, δεν έχω δει και πολλά πράγματα, αλλά τον βάλαν στη μέση, τον βαράνε. Γιατί πιο πολύ έχουμε δει για αυτόν παρά για άλλα θέματα. Αλλά ούτε και αυτό μπορεί να κάνει. Ούτε στο βουνό μπορεί να ζήσει. Και αν δεν έχει λεφτά εδώ πέρα να ζήσει, να ψοφήσει. Να ψοφήσει, έτσι. Άμα πάτε σε υπουργικά συμβούλια, σε υπουργού και τέτοια γραφεία, σε μεγάλε επιχειρήσει, ακριβώ αυτή είναι η νοοτροπία. Γιατί έχω περάσει λίγο από, από επιχειρήσει στην Ελλάδα, μεγάλε επιχειρήσει, έχω δουλέψει ω μάρκετινγκ, ω τμήμα πολίσεων. Έχω, έχω κάποια πράγματα. Λοιπόν, είμαστε κατά. κατακάθι. Δεν έχει καμία αξία, καμία υπόληψη. Ρεμάρι τη κοινωνία. Ζει σε βάρο τη κοινωνία. Λοιπόν, λίγο να, να συνερχόμαστε, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, φίλε και φίλοι. Εδώ πέρα. Εδώ που ήρθαμε να ζήσουμε, για κάποιον λόγο ήρθαμε να ζήσουμε, για κάποιον λόγο βρισκόμαστε εδώ και οι πράξεις μας όλες μετράνε. Μην φορτώνετε, να το πω έτσι, την ημαρμένη γιατί θα έρθει να μας βρει όπου και να βρισκόμαστε, σε οποιοδήποτε, να το πω έτσι, συμπαντικό γαλαξιακό σύστημα. Μην φορτώνετε, μην είσαστε κακοί. Αφήστε τις σκέψεις σας, ελάτε στη φωτεινή, στη φωτεινή, στη, στην, στη, γραμμή, να το πω έτσι, στην πλευρά την όμορφη, την ωραία. Αφήστε τις παρα, την παραπληροφόρηση, αφήστε τις αρνητικές πεπιθήσεις, αφήστε τα χαζά, Ποιο είσαι, τι είσαι, δεν είναι κανένας από εμά τίποτα. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ο προορισμός μας είναι εκεί να πάμε. Να πάμε κοντά στο Θεό. Εδώ έχουμε ελεύθερη βούληση. Ήρθαμε εδώ για κάποιο λόγο να ζήσουμε και να περάσουμε μια πώς να το πω, εκπαίδευση, πώ να το πω, μαθητεία. Να γίνουμε καλύτεροι. Καλύτεροι στο πνεύμα, στη ψυχή, στη σκέψη να καθαρίσουμε τα συναισθήματά μας και να βρούμε έναν καλύτερο δρόμο για να εξελιχθούμε. Αλλιώς θα μείνουμε ντουβάρια, στουρνάρια και θα νομίζουμε ότι έχουμε δημοκρατία. Θα νομίζουμε ότι περνάμε ωραία εδώ. Θα δούμε Champions League το βράδυ και θα είμαστε τέλεια για εμάς τα αγοράκια. Για τα κορίτσια δεν ξέρω, μπορεί να δουν Survivor και να κοτσομπολέψουν τη μία και την άλλη, αλλά είμαστε ωραία εδώ έτσι. Γλιτώνουμε και λίγο τους φόρους, βάζουμε και από εδώ, γλιτώνουμε και εκείνο, τη λέμε και στον άλλον και κάνουμε τους έξυπνους και είμαστε εδώ, είμαστε χορτάτοι, είμαστε ευχαριστημένοι. Εδώ όμως άδειο και εδώ οι ειρηνίες σου λένε ότι δεν έκανες καλά, ότι δεν έκανες το άλλο. Και σου λέει και η άλλη μεριά, δεν πειράζει ρε, καλά έκανες. Και είσαι κάπου στη μέση και πάντα διαλέγεις το καλά έκανες. Και πας από την άλλη μεριά, τη σκοτεινή μεριά και μετά μετά αν εδώ πέρα να, τα, να βρούμε άκρη να συνεργαστούμε, να σοβαρευτούμε, να σεβαστούμε ο ένας τον άλλον για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αν δεν λύσουμε τα δικά μας θέματα μέσα μας, αν δεν μπορούμε να λύσουμε τα οικογενειακά μας προβλήματα, περιμένετε να λύσετε τα υπόλοιπα θέματα. Αφήστε τα υπόλοιπα. Μας έχουν με τον Πούτιν και τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, α, α, αυτά είναι τα δικά του παιχνίδια και κάτι έχουν στο μυαλό του. Σου να τη φέρουμε αλλιώ. ήταν ο κορονοϊό, ήταν, ήταν το άλλο. Λοιπόν, θα κάνει, λέω, ο Πούτιν αυτό, ο σε εκείνο. Από που να το πιάσει, βρωμάει. Γι' αυτό λοιπόν, φίλε και φίλοι, μένουμε εδώ, στον δρόμο των δικό μα, στα δικά μα θέματα, στα δικά μα προβλήματα, στη δική μα καθημερινότητα. Ελάτε να δουλέψουμε μαζί, να συνεργαστούμε, να ανταλλάξουμε πληροφορίε, να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω τη ζωή μα, να εξελιχθούμε, να βρούμε το καλύτερό μα σε αυτό. Αλλιώ είμαστε χαμένοι από χέρι. Ε, γίνεται πιο πολύ άνοιξη. Μπορεί στην Ελλάδα ο καιρό να είναι πολύ καλύτερο. Εδώ στη Γερμανία λίγο βελτιώθηκαν τα πράγματα. Λοιπόν, έρχεται άνοιξη, φίλε και φίλοι. Πλησιάζουμε στη Σαρακοστή, τη μεγάλη Σαρακοστή. Θα πάμε στο ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα. Είναι ευκαιρία και να νηστέψουμε. Είναι ευκαιρία να σκεφτούμε λιγάκι. Είναι ευκαιρία να, να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Θα είμαι εδώ και θα τα πούμε πάλι. Πιστεύω να είστε και εσεί εδώ πέρα. Αν σα αρέσει οι εκπομπέ μου, προβληματισμού, εκπομπέ, να μα εδώ και να τα πούμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ όλου να είστε γεροί και δυνατοί με καθαρή σκέψη και θα τα πούμε πάλι από εβδομάδα. Γεια και χαρά!